Το διήμερο αυτό, 13 και 14 Μαρτίου, ήταν και είναι ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω, προγραμματισμένο το διήμερο πανελλαδικής καλλιτεχνικής δράσης Art Attack. Και στα Χανιά υπήρχαν προγραμματισμένες δράσεις και για τις δράσεις αυτές, αλλά κυρίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την αρχή της πανδημίας και σήμερα ακόμα οι καλλιτέχνες, θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, του παραδείγματός του μάλλον, της Κρήτης στα Χανιά, τον κύριο Χριστόφορο Φλιτζάνη. Κύριε Φλιτζάνη, καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Φλιτζάνη, το ξέρουμε ότι οι καλλιτέχνες γενικότερα από την αρχή της πανδημίας είχαν σοβαρά ζητήματα οικονομικής επιβίωσης, και όταν λέμε καλλιτέχνες εννοούμε προφανώς όχι μόνο τους γνωστούς, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στον χώρο και δεν είναι αυτό που, δεν έχουν αυτή την εικόνα που νομίζω άλλος για το σημερινό καλλιτέχνη. Πού βρισκόμαστε σήμερα, σε τι κατάσταση είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος καταρχήν, και ποια είναι η αιτία για την οποία συνεχίζεται τη διαμαρτυρία? Ωραία. Εμείς τώρα κάνουμε αυτό το διήμερο πανελλαδικής δράσης που θα κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις με την κορύφωσή του στην Κυριακή 12 η ώρα στην πλατεία της Αγοράς, και βάζουμε ένα ερώτημα ότι μετά από ένα χρόνο πανδημίας τι έκανε η κυβέρνηση για τον πολιτισμό όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι το βασικό μας ερώτημα. Μπορείτε να δώσετε και μια απάντηση? Μια απάντηση υπάρχει και μπορεί να την καταλάβει και ο κάθε ακροατής, ότι ύστερα από ένα χρόνο ουσιαστικά διαμορφώνεται ένα τοπίο στον πολιτισμό με κλειστούς χώρους, και ειδικά σε μια περίοδο που μπορούσαν να λειτουργήσουν μια σειρά από τους χώρους της τέχνης και να έχουν οριστεί σαφή υγειονομικά πρωτόκολλα για να λειτουργούν αυτοί. Και το λέμε εμείς αυτό με την έννοια ότι ειδικά μετά από ένα χρόνο περιοριστικών μέτρων υπάρχει και ανάγκη από το λαό και από τους ίδιους καλλιτέχνες για την ηθική ανάταση, αυτό που προσφέρει δηλαδή αυτός που είναι ο ρόλος της τέχνης μέσα στην κοινωνία. Και εμείς από την άλλη λέμε ότι το τοπίο όταν θα τελειώσει η πανδημία θα είναι πολύ διαφορετικό και για τους εργαζόμενους στον πολιτισμό. Δηλαδή διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή ένα τοπίο στον πολιτισμό ο οποίος θα μοιάζει με μια καλογιαλισμένη βιτρίνα, και μέσα σε αυτή τη βιτρίνα θα κρύβεται όλη η μπόχα της εργασιακής ανασφάλειας, της έλλειψης συλλογικών συμβάσεων, και αυτή την πόχα την είδαμε και πρόσφατα με όλες αυτές τις επιθέσεις σεξουαλικών κακοποιήσεων, επιθέσεις που άπτονται του κοινού ποινικού δικαίου, όλη αυτή η συζήτηση που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα γύρω από ναι, τους αυτό ήταν ένα, αυτό ήταν έτσι ένα, ήταν αποκαλύψεις οι οποίες έπληξαν πολύ γενικότερα το χώρο της τέχνης. Και θα μου πείτε, προφανώς δεν μπορεί να, επειδή κάποιος κάνει κάτι παράνομο δεν σημαίνει ότι και ο διπλανός του κάνει το ίδιο πράγμα, αλλά απλώνεται στον χώρο, γιατί υπάρχει αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι που ακούγεται πάρα πολύ γενικότερα στο κόσμο. Σκεφτείτε όμως ότι τι συμβαίνει και σε άλλους χώρους, γιατί όταν μιλάμε για τους χώρους της τέχνης μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν και μια ευκολία στο να βρίσκονται, να πούν και την άποψή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να ακουστεί η άποψή τους. Σκεφτείτε πολύ περισσότερο που οδηγεί μια κατάσταση που είναι η εργασιακή ανασφάλεια σε άλλους χώρους που οι εργαζόμενοι δεν έχουν αυτή την ευκολία της προβολής. Σε εμάς εδώ στην Κρήτη τι γίνεται? Στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα, σε τι κατάσταση είναι οι καλλιτέχνες? Και φαντάζομαι δεν μιλάτε μόνο για τους μουσικούς που είσαστε μέλος του Μουσικού Συλλόγου, αλλά υπάρχουν και ηθοποιοί, υπάρχουν σκηνοθέτες, ζωγράφοι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορεί να συμμετέχουν στις... Τώρα, από τα στοιχεία, όχι μόνο για τα Χανιά που ισχύει κάτι αντίστοιχο, αλλά από τα στοιχεία πανελλαδικά, το Υπουργείο Πολιτισμού υπολογίζει ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα στον χώρο του πολιτισμού είναι γύρω στις 130.000. Μάλιστα. Τώρα, όλο αυτό το διάστημα από τις 130.000, τον περσινό Απρίλιο και Μάιο, πήραν αποζημίωση 50.000. Οπότε οι 100 έμειναν απ' έξω. Ναι. Ακόμα χειρότερα μετά οι αποζημίωσεις πέσαν. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο λάβανε 16.000, Νοέμβριο-Δεκέμβριο 35.000. Και αυτές οι αποζημιώσεις μπαίνουν αναδίμηνο ύστερα από μεγάλη πίεση. Δηλαδή, περίπου το 1/3 από τους εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού είχε κάποια στήριξη με τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, οι υπόλοιποι τίποτα. Ακριβώς. Και τι κάνουν αυτοί? Έχουν χωρίς εισόδημα όλη αυτή την περίοδο. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Και τι κάνουν αυτοί? Θέλω να πω πώς επιβιώνουν, τι έκαναν τόσο χρονικό διάστημα. Γιατί εντάξει, γνωρίζουμε ότι
μπορούσες. Αν θεωρήσουμε ότι μπορούσε κάποιος να ζήσει με τα 534 ευρώ, αλλά ας πούμε ότι ήταν μια μορφή επιβίωσης. Αν δεν ανοίξουν τα αυτά, τι έκανες? Τώρα, αυτό ουσιαστικά που βλέπουν είναι ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο της τέχνης και του πολιτισμού την επόμενη μέρα θα είναι πολύ λιγότεροι. Και ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι θέλουν να περιορίσουν, να συρρυκνώσουν αυτό το κλάδο, ώστε ένα μεγάλο το κομμάτι να πεταχτεί εκτός, να δουλέψει σε άλλες δουλειές. Και αυτό ήδη συμβαίνει. Δηλαδή, ένα στοιχείο που υπήρχε έτσι κι αλλιώς στους εργαζόμενους στην τέχνη, η ετεροαπασχόληση, ότι κανείς δεν κατάφερνε να βγάζει ένα αξιοπρεπές εισόδημα ή ως μουσικός ή ως ηθοποιός και αναγκαζόταν, ας πούμε, να δουλεύει και σε δεύτερες δουλειές. Αυτός ένας χρόνος τώρα έχει μπει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να πεταχτεί εκτός του κλάδου και εν τέλει να αλλάξει τη δουλειά του. Οπότε λέτε ότι όλο και περισσότεροι θα αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη δουλειά, αν τη βρούνε βέβαια, σωστά, ή να αλλάξουν και δουλειά τελείως. Σωστά. Μάλιστα. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό αυτής περίοδου, και γι' αυτό εμείς το λέμε ότι διαμορφώνεται μια καλογιαλισμένη βιτρίνα και μέσα θα κρύβεται όλη αυτή η μπόχα, είναι ότι αυτή την καλογιαλισμένη βιτρίνα προσπαθούν να την κρατήσουν σε ασφάλεια, και γι' αυτό έγινε και η συζήτηση στη Βουλή και ψηφίστηκε ο νόμος Λιβάνιου πλέον, που εμείς τον ονομάσαμε τρομονόμος στην τέχνη, και έγιναν μεγάλες κινητοποίησεις γύρω από αυτό το ζήτημα και χιλιάδες υπογραφές μαζεύτηκαν από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και άλλα καλλιτεχνικά σωματεία, και εδώ πέρα στα Χανιά δεκάδες καλλιτέχνες υπέγραψαν το κείμενο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια ακόμα και στο περιεχόμενο, δηλαδή το τι λέει η τέχνη, αν λέει κάτι που μπορεί να είναι ριζοσπαστικό, που να μην αρέσει, και ειδικά σε μια περίοδο τώρα που καταλαβαίνετε, όταν δηλαδή σε λίγο καιρό θα ξεπαγώνουν οι πληστηριασμοί και κάποιος καλλιτέχνης μπορεί από αυτό το πράγμα, ένας μουσικός, να ευαισθητοποιείται και να θέλει να πει, να γράψει ένα μουσικό τραγούδι και να βγει, αυτός ο άνθρωπος δεν θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι θα επεκταθεί και σε τέτοια, ας το πούμε έτσι, μορφή παρέμβασης, δηλαδή στο περιεχόμενο του τραγούδι? Γιατί, για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, εγώ να πω ότι η κυβέρνηση είχε αναφέρει τότε ότι βασικά θέλουν να περιορίσουν μόνο το, αν το μπορεί να το κρίνει κανείς έτσι, τρομοκρατικό περιεχόμενο. Ναι, αλλά τρομοκρατικό περιεχόμενο δεν είναι κάποιος να μιλάει για ένα κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό δεν είναι έκκληση σε τρομοκρατία. Σαφώς. Επίσης, και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι τι κατάσταση επικρατεί και τι τραγούδια, ας πούμε, στις πλατφόρμες, που τη μεγαλύτερη πλατφόρμα από αυτές, ας πούμε, που την έχει Google, είναι του YouTube, που ακούγεται ένα τεράστιο κομμάτι της μουσικής σήμερα από εκεί, τι σαπίλα σε κομμάτια υπάρχει, πώς αναφέρονται, ας πούμε, ήδη που τα ακούνε και πολλοί νέοι, πώς αναφέρονται για τη γυναίκα, με τι υποτιμητικό τρόπο, τι πρότυπα περνάνε. Σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου. Ναι. Είναι αλήθεια. Ναι. Για όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά τα κομμάτια υπάρχουν στη φόρα, μπορούν να ακούγονται παντού, δεξιά και αριστερά. Και απ' την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι κομμάτια τα οποία μπορεί να έχουν ένα προοδευτικό περιεχόμενο, σου λένε αυτά θέλουμε κάπως να τα περιορίσουμε, να τα βγάλουμε εκτός. Η εμπειρία μας, και με στο πώς έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και με το πιο παράδειγμα, αυτό το παράδειγμα που φάνηκε και περισσότερο το προηγούμενο διάστημα, ήταν η περίπτωση του Ισπανού ράπερ του Παύλο Χασέλ, ο οποίος για κάποιους στίχους, ο οποίος ήταν ενάντια στη μοναρχία στην Ισπανία, καταδικάστηκε τώρα, πιάστηκε με ποινές φυλάκισης. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω, τα δύο κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που κάνατε είναι πρώτον το ζήτημα της επιβίωσης, το καθαρά οικονομικό βιοποριστικό, και το άλλο είναι η παρέμβαση την οποία βλέπετε να υπάρχει μέσω της τελευταίας νομοθεσίας, έτσι, στο περιεχόμενο των τραγουδιών και γενικότερα της έκφρασης. Τι άλλο, δηλαδή θέλω να πω, τι άλλο ζητάτε, τι άλλο θέλετε να πετύχετε με το Art Attack που κάνατε αυτό το δήμερο? Ωραία, εμείς λέμε ότι εδώ πέρα πρέπει να οριστούν αυτό που είπα στην αρχή, σαφή υγειονομικά πρωτόκολλα, και ότι υπάρχει δυνατότητα ακόμα και σήμερα μια σειρά από χώροι, καλλιτεχνικοί και τέχνης, να μπορούν να λειτουργούν. Παραδείγματος χάρη τώρα, τα μουσεία, οι πινακοθήκες, είναι αδιανόητο να μένουν κλειστές όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή,
Τώρα, και ο καθένα μπορεί να καταλάβει ότι ούτε στα μουσεία ούτε στις πινακοθήκες υπάρχει ένας συνωστισμός που να εξηγεί γιατί ο... Εγώ να ρωτήσω όμως κάτι, ναι, ναι, που είναι και επίκαιρο. Δεν νομίζετε ότι είναι λίγο άκερο αυτό την ώρα που, για παράδειγμα, και στα Χανιά έχουμε το κλείσιμο των καταστημάτων και γενικότερα ακόμα πιο αυστηρά μέτρα λόγω της διασποράς, ναι, του κορονοϊού. Δηλαδή, δεν λέω ότι έχετε άδικο, έτσι, προφανώς, ναι, ναι, και έχετε βάσει σε αυτά που λέτε. Απλά η χρονική στιγμή, δεν θεωρείτε ότι ίσως θα μπορούσε να ήταν καταστηματική? Όλα τα περιοριστικά μέτρα, πρώτα απ' όλα, και εμείς το βάζουμε στο πλαίσιο των ετοιμάτων που έχουν ορίσει τα καλλιτεχνικά σωματεία για αυτό το διήμερο. Εμείς πρώτο λέμε ότι πρέπει να πάρθουν όλα τα μέτρα για το δημόσιο σύστημα υγείας. Για να μην υπάρχει, εμείς το λέγαμε και πριν το τρίτο κύμα που είναι ήδη σε εξέλιξη, αλλά η βάση για να χτυπηθεί η πανδημία, τι είναι? Είναι ένα δημόσιο σύστημα υγείας, είναι επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ώστε να μαθαίνουμε να μπορεί να βοηθήσει. Αλλά μιλάμε για επίταξη, όχι πληρωμή. Να επιταχθούν τώρα οι ιδιωτικές κλινικές. Έτσι αντιμετωπίζεται μια πανδημία. Δεν αντιμετωπίζεται με ένα ιδιωτικό lockdown στον ελεύθερο χρόνο. Γιατί οι περισσότεροι χώροι εργασίας είναι ανοιχτοί. Δουλεύουν. Ο κόσμος συνοστίζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακόμα στην Αθήνα. Μπορεί να μην είναι αυτό εμφανές στην πόλη μας. Αλλά σε μεγάλα αστικά κέντρα είναι ένας πάνω στον άλλο μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επομένως, η διασπορά του ιού δεν γίνεται στα μουσεία, στις πινακοθήκες. Εκεί πέρα δηλαδή, που έτσι κι αλλιώς και οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν ήταν ότι σειραίανε όλο αυτό το διάστημα. Κατανοητό. Αντίθετα, η επαφή των εργαζομένων με την τέχνη θα μπορούσε να τους δώσει και την ηθική ανάταση να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που είναι οι συνθήκες του περιορισμού. Κατανοητό. Οπότε, αυτό το διήμερο τι θα γίνει στα Χανιά, τι επισχεδιάζεται? Ωραία. Σήμερα ήδη από τις 12 και μετά έχουμε κάποιες δράσεις. Αυτές δεν τις έχουμε ανακοινώσει. Θέλουμε να είναι κάπως σαν έκπληξη σε διάφορα σημεία της πόλης, το οποίο περιλαμβάνουν καλλιτεχνικά δρόμενα. Και η κορύφωση θα είναι στις 12 η ώρα στην πλατεία της Αγοράς, που θα κάνουμε μια παρέμβαση, μια διαμαρτύρια, η οποία όμως θα έχει έντονο το καλλιτεχνικό στοιχείο. Δηλαδή θα κάνουμε και μια εικαστική θεατρική παρέμβαση, ένα δρόμενο, και μετά θα ακολουθήσει και ένα μουσικό μέρος. Μάλιστα. Ωραία. Σήμερα όλα αυτά, έτσι? Σήμερα θα είναι διάσπαρτες δράσεις. Η παρέμβαση πότε είναι? Η παρέμβαση πότε είναι, σήμερα ή αύριο? Από σήμερα ξεκινάμε σε διάφορα σημεία στα Χανιά, τα οποία τα έχουμε ήδη έκπληξεις, τα ανακοινώνουμε. Και αύριο Κυριακή θα είναι η κεντρική μας εκδήλωση, η διαμαρτυρία καλλιτεχνική, στις 12 η ώρα στην πλατεία της Αγοράς. Ωραία, κύριε Φλιτζάνη, να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Επίσης, καλημέρα.